Καλή σας ημέρα. Χρόνια πολλά και ευλογημένα. Πράγματι, ήδη διανύουμε την περίοδο του 12ημέρου και έχουμε φτάσει στα προεόρδια της μεγάλης δεσποτικής εορτής των Θεοφανίων. Αύριο Πέμπτη είναι η παραμονή της εορτής των Θεοφανίων και κατά την τάξη της Εκκλησίας μας, στους Ιερούς Ναούς τελούνται οι ακολουθίες του όρθρου των μεγάλων ορών της 1ης, της 3ης, της 6ης και της 9ης, ο Εσπερινός, η Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου και ο Αγιασμός τελείται, ο Μεγάλος Αγιασμός, όπου αγιάζονται οι πιστοί, καθώς επίσης αγιάζουμε όλους τους χώρους, τα σπίτια μας, τα χωράφια μας, ό,τι έχει ο καθένας την ημέρα αυτή, το αγιάζουμε. Δηλαδή, εδώ στη Νέα Οικείο γίνεται με ιδιαίτερη έτσι λαμπρότητα την ημέρα αυτή και κυρίως την ημέρα των Θεοφανίων, την κυριώνυμη ημέρα, γιατί έχουν έρθει τα έθιμα από την Κύο της Μικράς Ασίας και οι άνθρωποι, οι παλαιοί, κρατάνε το έθιμα αυτό. Έτσι λοιπόν, το πρωί εδώ θα λειτουργήσουμε παραμονή στον Ιερό Ναό της Θεομάνας, θα τελέσουμε τις ακολουθίες, τον Θεία Λειτουργία και τον Αγιασμό και στη συνέχεια, για φέτος τουλάχιστον, συμβολικά θα αγιάσουμε την κεντρική πλατεία της ενορίας μας, έτσι ώστε να τηρηθεί το έθιμο αφενός και αφετέρου να αγιαστούν. Οι περισσότεροι πιστοί θα λάβουν αγιασμό από εδώ, από το ναό και θα πάνε να αγιάσουν τα σπίτια τους. Θα πάω στην πλατεία, εδώ στους κεντρικούς. Συμβολικά το κάνουμε μόνο για φέτος, για λόγους υγείας. Γι' αυτό το κάνουμε, για φέτος. Να έχουμε υγεία του χρόνου, να τηρήσουμε κατά γράμμα το έθιμο και να πάμε από σπίτι σε σπίτι. Όπου η πλειοψηφία, από ό,τι ξέρω και από ό,τι έχω ιδίαν αντίληψη των χριστιανών, το θέλουν αυτό. Ιδιαίτερα οι άνθρωποι ακόμη που είναι μεγαλύτεροι στην ηλικία, το τηρούν το έθιμο. Θυμάμαι όταν, επειδή έχω αρκετά χρόνια εφημέριος εδώ, πέρασα τα 40 χρόνια, 42 χρόνια, που άγιαζα στην αρχή μέχρι τις 10 το βράδυ και περίμεναν οι άνθρωποι με αναμένο το καντήλι, με το θυμιατό, με το φως αναμένο στην πόρτα για να πάμε να αγιάσουμε. Μεγάλες ευλογημένες ημέρες και η παράδοση ετηρεί το κατά γράμμα. Στην Κύο της Μικράς Ασίας, την ημέρα αυτή των φώτων, ετελείται η Θεία Λειτουργία, όπως μας λένε κατά παράδοση, στο Ναό της Παναγίας. Λειτουργούσε ο Μητροπολίτης Νικαίας, όπου η έδρα της Μητροπόλεως Νικαίας ήταν οικείος και με όλους τους ιερείς, γινόταν, λέει, μόνο λειτουργιά και στη συνέχεια κατευθύνονταν στη θάλασσα και γινόταν η κατάδυση του Τιμίου Σταυρού. Έπεφταν τα παιδιά, οι νέοι, έπιαναν τον Τίμιο Σταυρό και τον περιέφεραν στα σπίτια προς ευλογία και αγιασμό. Και μάζευαν κάποια χρήματα, τα οποία τα διέθεταν για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Τηρώντας το ίδιο έθιμο και εδώ, την κυριώνυμη μέρα των φώτων, την Παρασκευή δηλαδή, θα λειτουργήσουμε στο Μεγάλο Ναό, το Ναό της Αγίας Ειρήνης, θα τελειστεί η ακολουθία του όρθρου, της Θείας Λειτουργίας και ο Αγιασμός και στη συνέχεια, εν πομπή, λιτανεύοντας τον Τίμιο Σταυρό, θα πάμε στη θάλασσα, όπου θα γίνει η κατάδυση του Τιμίου Σταυρού από τον Σεβασμιό του Μητροπολίτη μας, κύριο Νεκτάριο, παρουσία των αρχών κλπ. Και του κόσμου. Και όλα τα χρόνια τα οποία έχω εδώ εφημέριος, γνωρίζω ότι σειραίει πλήθος κόσμου την ημέρα αυτή για να λάβει την ευλογία και τον φωτισμό του Τριαδικού μας Θεού, του Πατρός και του Υιού και του Παναγίου Πνεύματος. Έτσι, λοιπόν, δεν θα είναι, παρότι ο Αντιδήμαρχος μου είπε ήθελε να είχε αυτό το έθιμο, αλλά εντάξει, δεν υπήρχαν πάρα πολλοί οι οποίοι θα συμμετείχαν στην εκδήλωση αυτή και αυτό το λόγο δεν θα είναι για φέτος, ας ελπίζουμε του χρόνου να είναι. Πάντως η ουσία της θρησκευτικής εορτής, που είναι η κατάδυση του Τιμίου Σταυρού, θα γίνει με τον πλέον λαμπρό τρόπο όπως αρμόζει και οι πιστοί θα μπορούν να δουν το μεγάλο αυτό γεγονός και να λάβουν τη χάρη και τον φωτισμό του Παναγίου Πνεύματος. Να είστε καλά, να είστε ευλογημένοι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ο Θεός να είναι μαζί μας, να μας φωτίζει όλους, να πράττουμε πάντοτε το αγαθό και να είμαστε φωτισμένοι και αγιασμένοι. Να είστε καλά.